Ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική και δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή αυτού του δεύτερου μεγάλου κύματος. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Τώρα, όσον αφορά την πρόβλεψη από τα μοντέλα για την περίπτωση της Ελλάδας, κάποια πρώτα στοιχεία μας δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τα νέα κρούσματα ημερησίως μπορεί να ξεπεράσουν τις 3.000, αλλά το σημαντικότερο είναι και το πιο ανησυχητικό ότι δείχνουν ότι θα έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες θέσεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας και με αποτέλεσμα να πιεστεί πάρα πολύ το σύστημα. 3.000 κρούσματα λέτε... Ίδιες προβλέψεις έχουμε και για την Ιταλία ότι στο τέλος Νοεμβρίου μάλλον δεν θα υπάρχουν άλλες κενές θέσεις ΜΕΘ. Πότε τα βλέπετε εσείς τα 3.000 κρούσματα, τώρα ή μόλις περάσουν λίγες μέρες και δούμε τι γίνεται και με την αποτελεσματικότητα των μέτρων? Κοιτάξτε, αυτά τα 3.000 κρούσματα είναι φυσικά μια πρόβλεψη. Εγώ είμαι επιφυλακτικός γενικά να δίνω ποσοτικά στοιχεία, αλλά η κατάσταση φαίνεται ότι έχει μεγάλες αυξητικές τάσεις. Και να πούμε και για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, δηλαδή τα σταδιακά lockdown που έχουν αποφασιστεί και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο. Το έχω ξαναπεί ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Ουσιαστικά αποτελούν ομολογία ήττας όλων αυτών των πολιτικών υποχρηματοδότησης του συστήματος δημόσιας υγείας. Και το λέω διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε στην Ιταλία τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν περικοπές της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ στο σύστημα υγείας στο όνομα της σύμπραξης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή στην εμπαρευματοποίηση της υγείας. Μάλιστα. Στην Ελλάδα αντίχες περικοπές την προηγούμενη τριετία στα δημόσια νοσοκομεία ξεπέρασαν 415 εκατομμύρια. Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, δηλαδή... Το πρόβλημα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, έχουμε 7 μήνες από την έναρξη αυτού της πανδημίας, έμεινε δυστυχώς αναξιοποίητο. Οι μεγάλες, οι τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας υπάρχουν. Υπάρχουν μεγάλα κενά, τεράστιες ελλείψεις. Στην Ελλάδα έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 17 νοσοκομεία δημόσια. Οι κλίνες στις ΜΕΘ, ενώ έπρεπε να ήταν σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 3.700, είμαστε στο 1 τέταρτο ή στο 1 πέμπτο. Αντίστοιχα νούμερα όμως είναι και στην Ιταλία. Να πω ότι η συζήτηση για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιου υγείας είναι επίκαιρη παρά ποτέ. Η ίδια συζήτηση είχε γίνει και το Μάρτιο-Απρίλιο, όμως δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα πέρασε αναξιοποίητο. Επίσης θέλω να πω το εξής. Η ατομική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει όλοι μας να ακούμε τους ειδικούς και να λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα. Όμως η επίκλησή της ως μοναδικής αιτίας εξάπλωσης και κρισιμότητα της κατάστασης είναι όχι μόνο ανεπαρκής αυτή τη στιγμή, όταν δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά απαραίτητα μέτρα από το κράτος, αλλά αποπροσανατολίζει κιόλας από τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, ενώ πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα από όλους μας, είναι ατομική ευθύνη ότι υπάρχουν τόσες μεγάλες ελλείψεις στο σύστημα δημόσιας υγείας? Είναι ατομική ευθύνη ότι τα μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους που έχουν εξελιχθεί σε κέντρα διασποράς λόγω των ελλειπών μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των ανεπαρκών ελέγχων? Κοιτάξτε, υπάρχουν μόνο 250 επιθεωρητές εργασίας να ελέγξουν 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ατομική ευθύνη αυτό? Είναι ατομική ευθύνη ότι με το lockdown που μοιάζει αναπόφευκτο αυτή τη στιγμή, λόγω όλων αυτών που είπα, θα δημιουργηθούν νέες στρατιές ανέργων, λόγω κυρίως όλων αυτών των μέτρων στα εργασιακά που έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια? Δεν είναι ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη, ο λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει πάρει την ευθύνη του. Καιρός είναι να αναλάβει και το κράτος τις δικές του ευθύνες απέναντι. Μια παρατήρηση μόνο, κύριε Σκέτο, από όλα αυτά που είπατε, τα σημεία τα οποία έχουν σίγουρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τους εργοδότες. Δεν είμαι πρόχειρος να σου πω πώς είναι τα επιθεωρητές σώματα εργασίας και πώς είναι οι επιχειρήσεις. Άκουσα το νούμερο που είπατε. Αλλά
αν πρέπει να περιμένει ο εργοδότης να έχει το φόβο του σώματος εργασίας για να μην διασπαρεί ο κορονοϊός στον ίδιο, στους εργαζόμενους του που είναι η κουραχοκαλιά της επιχείρησής του, τότε αυτό είναι ορισμός νομίζω της δομικής ευθύνης. Δυστυχώς το κέρδος είναι πάνω από την υγεία. Οπότε η έλλειψη ελέγχου οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις όπως έχουμε δει.